Με πρωτοβουλία του Δήμου ξεκινά στη δομή φιλοξενία προσφύγων στο Κουτσόχερο η λειτουργία βρεφονιπιακού σταθμού για τα προσφυγόπουλα ηλικία 4 ετών, καθώ μέχρι χθε λειτουργούσε μόνο νηπιαγωγείο για παιδιά ηλικία 5 ετών. Ο βρεφονιπιακό σταθμό λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ευθύνη του Δήμου Λαρισαίων. Ένα βρεφονιπιακό σταθμό για παιδιά μέχρι 5-5,5 ετών, που σε συνεργασία και με τα νηπιαγωγεία τα οποία ήδη λειτουργούν, θα έχουν τη δυνατότητα να υπηρεσίε στον πληθυσμό που βρίσκεται στο Κουτσόχερο. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Δημήτρης Δελιγιάννης, εξέφρασε την ικανοποίησή του και για τη διαβίωση 80 οικογενειών που έχουν φύγει πλέον από τη διομή φιλοξενία και κατοικούν σε διαμερίσματα στην πόλη. Ε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία φάση όπου έχουν επιπλωθεί ένας αριθμός γύρω στα 60 σπίτια, 60 διαμερίσματα σε διάφορες περιοχές της πόλης. Ε, έχουμε εγκαταστήσει ήδη έναν αριθμό 18 οικογενειών. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν αριθμό γύρω στους 80 πρόσφυγες, οικογένειες με παιδιά, όπου λύνουμε θέματα με τα εκπαιδευτικά τους, τα παιδιά πηγαίνουν σιγά σιγά σχολείο, συνεργάζονται με τους κοινωνικούς επιστήμονες και έχουμε τη δυνατότητα να τους ενημερώσουμε για τις διαδικασίες που απαιτούνται στη χώρα μας προκειμένου να μπορεί κάποιο να λειτουργήσει με όρους κανονικότητας.